sé se te suena como vivir aquí, en un demonio, tu canal de demonios Good Vibes. Και στο σημερινό βιντεάκι έχουμε ένα βίντεο μέντης, δεν έχουμε πολύ μακιγιάζ, είναι πιο πολύ για το σώμα, skin care, όχι skin care δεν έχουμε καθόλου. Έχουμε για σώμα, μαλλιά, βοδόκρεμες, κάποια περιπαντικά και τέτοια παραγματάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα παραγματάκι που δεν μου άρεσε πολύ, είναι από Biotel, η CC κρέμα με SPF 20, είναι με κηδόνι. 100% λέει φυτική και τα λοιπά, vegan, friendly, αυτά είναι τα καλά. Δεν με τρέλανε. Ήταν λίγο βαριά, λίγο σαν να μην έστρωνε πολύ καλά πάνω στο δέρμα. Δεν ήταν κακιά, ήταν κάτι μέτριο. Δεν τρελάθηκα, δεν ήταν και χάλια, δεν την έχω τελειώσει. Τη φοράω ακόμα. Τη φοράω συνήθως άμα θέλω έτσι καθημερινά να έχω μια κάλυψη και να έχω και SPF για προστασία, βέβαια βάζω και αντιδιακό από κάτω εννοείται. Αλλά οκ, μέτρια. Για την τιμή της την είχα πάρει μέχρι τόσο πάρα πολύ οικονομικά, είναι οκ. Αλλά όχι κάτι το εξαιρετικό που να έχω ενθουσιαστεί, να έχω τρελαθεί, να έχω πει wow. Εγώ τώρα έπαιρνα από Garnier την BB, βέβαια ήταν BB. Ας πάνω ήταν πιο καλή από αυτήν, νομίζω. Λοιπόν, προχωράμε σε κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι από Αφροδίτα, είναι φτερική. Οδοντόκρεμα αυτή, εκτός ότι δεν ένιωσα ότι μου κάνει κάποια ιδιαίτερη δουλειά, λέει ότι είναι και για μυοπαθητική κατάλληλη, με φθόριο, μαστίχα και πρόπολη. Είχε πέσει η γεύση, δεν μου άρεσε καθόλου η γεύση της και δεν έβγαινε ρευστή, ήταν σαν πολύ πιχτή ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είχε αλλοιωθεί κάτι κτλ, αλλά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ρευστή, έβγαινε πάρα πολύ δύσκολα, σαν να έχει στεγνώσει. Δεν τη χρησιμοποίησα όλη, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, την έδωσα στον αδερφό μου. Και ήταν και πιο ακριβή εννοείται από τις υπόλοιπες, δηλαδή από το σούπερ μάρκετ που έχω πάρει, νομίζω τη Same, ήταν τη Crest, δεν είμαι σίγουρη, ήταν πάρα πολύ καλύτερη από αυτή. Δεν μου άρεσε και δεν το περίμενε, γιατί γενικά η επιβή θα μου αρέσει σαν προϊόντα κτλ. Λοιπόν, προχωράμε σε λίγο βαφές μελιών από Palette. Είναι το νούμερο 10 κατά ξανθό. Συνήθως παίρνω από Palette γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικές και είναι ok γενικά, μου το κρατάνε όχι πάρα πολύ, εντάξει. Αλλά δεν μου προκαλούν αλλεργίες, είναι ok, είναι οικονομικές. Και είναι και ωραία χρωματάκια, εγώ κάνω και μίξη πολλές φορές. Οπότε αυτές τις προτείνω νομίζω. Είναι αρκετά καλές. Λοιπόν, να στηρίσουμε, να βλέπετε, έχω αυτηρό μοντα. Λοιπόν, πάμε σε κάποια ελαιά. Από τζάπου τα είχα πάρει αυτά, είχε μπόλικα, είχε 12. Συμπαθητικά και αυτά δεν μυρίζουν ιδιαίτερα, δηλαδή για να μυρίζει λίγο πρέπει να βιάσει όλο το μπουκαλάκι. Οι μυρωδιές είναι σανδαλόξυλο, μπέρι, μάγκο και μάσκ. Μου άρεσε το σανδαλόξυλο έτσι λίγο περισσότερο. Εντάξει, ήταν και αυτά πολύ οικονομικά, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά γενικότερα, νομίζω ότι δεν έχουν ιδιαίτερη μυρωδιά από τζάμπο. Λοιπόν, Aqua Fresh, αυτή μου άρεσε πολύ. Βλέπετε την έχω ανοίξει και να τη χρησιμοποιήσω όλο το προϊόν. Γενικά πολλές συσκευασίες που νιώθω ότι έχουν μέσα πολύ προϊόν τη κόβω για να βγει όλο. Αυτή μου άρεσε η Aqua Fresh και είναι και ένα πολύ ωραίο αίσθημα δροσιάς. Αυτή δεν σου έδινε κανένα αίσθημα μετά, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, από Dentalux, αυτή είναι, την είχα πάρει για το μικρό από Lidl. Πάρα πολύ καλή παιδιά και ωραία γεύση. Έχει γεύση τσιχλόφουσκας και είναι από τις λίγες που ο μικρός έτσι δέχεται και αν έχετε γιατί είναι και περίεργος. Λοιπόν, και άλλη μία ήταν αυτή εδώ που είναι με κούκκις και βανίλια και ice cream από εταιρεία Ζιάζα, την είχα πάρει από το Νοτίνο. Πάρα πολύ ωραία γεύση, έτσι μυρίζει όντως κούκκις και αυτή ωραία. Οπότε οι περισσότερες εκτός από την Απιβίτα μου άρεσαν οι ζωτόκρεμες. Μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, μάλλον δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες στο θέμα αυτό, είναι αυτά τα δύο κοσμητικά από L'Oréal το Mane Expert. Όντως παιδιά, έχει 48 ώρες προστασία, διαρκή, φρεσκάδα, δεν υδρώνει, δεν παθαίνει τίποτα. Και πάρα πολύ ωραίο ήταν και από άξιο αυτό εδώ με το μπλουμό.
ακολουθείς. Άρα πολύ ωραίο. Απλά αυτό είναι πολύ πιο οικονομικό. Αυτό είναι ακριβούτσικο. Είναι γύρω στο 5 ευρώ. Αυτό είναι μισή τιμή από αυτό. Άρα και τα δύο πάρα πολύ καλά και μυρίζουν πολύ αντιδρά. Πολύ ωραία. Αντιλώ, είναι παλιά φορά και αντρικά και αφρόλυτρα και αποσμητικά, παλιά φορά και τις κολόνιες πολλές αντρικές. Εντάξει. Λοιπόν, από Nature Box, αυτό εδώ, αυτό δεν μετράγανε γιατί ενώ έχει πολύ καλά συστατικά, έκανε το μαλλί γενικά έτσι καθαρό και μαλακό. Ένιωσα ότι δεν καθαρίζει πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή δεν έκανα αφρό, ίσως είναι και στη φαντασία μου. Οπότε μέτριο, δεν τρελάθηκα, θέλω να δοκιμάσω και τα άλλα γιατί έχει και άλλες μυρωδιές. Εγώ πήρα με το αντικάντο, αβοκάντο που έχει και λάδι, αβοκάντο κτλ. Και λέει ότι είναι ενάντια στην ψαλίδα, ενάντια αυτό, είναι vegan, δεν έχει σιλικόνες και σουλφέιτ. Οκ. Καλό ήτανε, απλά και με αυτό δεν ξετρελάθηκα. Κάτι που μ' άφησε έτσι πολύ ενθουσιασμένη είναι αυτό εδώ από CN, από Skin Foodies που είναι vegan. Είναι μισελάρι, γλαράκι, καθαρισμό. Πάρα πολύ ωραίο για ευαίσθητες επιδερμίδες. Παιδιά, ναι, τα έβγαζα όλα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι καινούριο σχετικά, το είχα πάρει πριν κάνα μήνα. Είναι στα 200ml, γύρω στα 1,5 ευρώ, το έχω πάρει δεύτερη φορά. Και πάρα πολύ μου άρεσε. Πολύ καλό. Και αφού λέμε για Lidl, έχω πάρει μια παλέτ. Συνήθως αναμειγνύω αυτή που είναι 10,1 που έχει και σαντρέ με το 10 κατάξανθο. Συνήθως δηλαδή κάνω αυτή τη μίξη. 10 με 10,1 για να μην βγει πάρα πολύ κίτρινο. Από παλέτ, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, τελείωσε ένα σαπουνάκι ελαιολάδο με άρωμα αλόι. Αυτό εδώ που το είχα πάρει από την Κύπρο είναι πράσινο, ξέρετε αυτά τα παλιά τα σαπουνάκια που είχαν οι γιαγιάδες μας. Εγώ το χρησιμοποιώ και πλένω τα σφουγγαράκια, τα beauty blender, επειδή έχει λάδι, καθαρίζει αρκετά καλά και είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Τώρα τελείω δεν ξέρω, είναι φυτικό πάντως 100% και έχει ελιά και αλόι, οπότε μια χαρά την κάνει τη δουλίτσα. Πάμε σε μακιγιάζ, δύο προϊόντα. Ένα από Φρελιάρα είναι αυτό το liner που έχω χάσει αυτό το καπάκι, αλλά δεν πειράζει γιατί ούτως ή άλλως έχει τελειώσει. Είναι το eyeliner σε μορφή στυλό, το μαύρο. Είναι αυτό που φοράω και τώρα γιατί το έχω ξαναπάρει, είναι ρητέ. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Είναι από τα καλύτερα eyeliner που έχω χρησιμοποιήσει και ξέρετε ότι εγώ γενικά με το eyeliner έχω τρέλα. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά, αυτό το αγαπώ. Σίγουρα θα το ξαναπάρω, έχω πάρει και όλα τα χρώματα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, οικονομικό, γύρω στα 3 ευρώ. Γράφει μαύρα, είναι waterproof, κρατάει, όλα τα καλά, μια χαρά, σούπερ. Μία μάσκαρα από Monrev, αυτή εδώ, η Take Me Up. Συμπαθητική. Έδινε μυϊκό, της ξεχώριζε, όγω... έτσι και έτσι, αλλά δεν είναι αρκετά, δεν μπορώ να πω δηλαδή, μια χαρά έκανα δουλίτσα, οπότε ok, πολύ συμπαθητική, δηλαδή στα 10 της βάζω ένα 7. Για κάθε μέρα μια χαρά ήταν η καθημερινή. Αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ πάλι, που είναι με την ίδια σειρά από το μισελάρ κτλ. Είναι το peeling για το πρόσωπο από το Lidl, vegan friendly, με παπάλια, πάρα πολύ ωραία, έχει και άλλη μία που μάλλον την πέταξε την άλλη. Πάρα πολύ ωραίες και δύο. Έχουν αρκετή ποσότητα μέσα, δηλαδή εγώ κάνω 2-3 φορές με το κάθε φακελάκι. Πάρα πολύ οικονομικές, πολύ δροσερές, συνειδητικές. Άμα τις βρείτε δοκιμάστε τες, σας τις προτείνω. Λοιπόν, από L'Oréal. Είδα την Όλη, πολύ ωραία και αυτή. Όντως δηλαδή, ακόμα και με αυτό που το φόρεσα 2 φορές γιατί είχε αρκετό μέσα, ένιωσα μία σύσφυξη. Την έβαλα το βράδυ όπως μου έχουν πει. Και η Revita Lift και αυτή πολύ ωραία κρεμούλα. Γενικά η L'Oréal έχει προϊόντα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε μία Hair Food Mask 3 σε 1, αυτή εδώ.
από πιατερία Garnier Fructis. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η μασκούλα, η μπανάνα μας, στην αρχή δεν μ' άρεσε καθόλου. Με το καιρό σου τη δοκίμαζα, έρθει και μ' άρεσε. Αφήνει τα μαλλιά αρκετά ενυδατωμένα και μαλακά. Μυρίζει ωραία. Δεν ξέρω, την είχα ξαναπάρει πιο παλιά και δεν μου άρεσε καθόλου. Τώρα την ξαναπήρε γιατί την είχε προσφορά και νομίζω ότι μου άρεσε. Οπότε μάλλον την είχα νικήσει. Εντάξει, δεν είναι κάτι wow, δηλαδή δεν τρελάθηκα, αλλά δεν είναι κακό. Όχι. Δεν είναι κακή δηλαδή. Και μυρίζει πολύ ωραία μπανάνα. Λοιπόν, ένα αφρόλουτρο για το μωρό που είναι σε μπουάν και αφρόλουτρο 2-1 από Προδέλ, πολύ ωραία. Είναι για τριών συν, είναι με ρεβάλι για να κοιμάται πιο εύκολα. Πολύ 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 ωραίο. Δηλαδή προκαλεί σε αισθησμού, μαλακό, ήπιο, πάρα πολύ καλό και πολύ οικονομικό. Λοιπόν, αυτό εδώ που είναι για χαμόγελο για λεύκανση, σα το είχα δείξει σε προηγούμενο haul, το είχα πάρει από το Cricut και λέει ότι λευκένει τα δόντια κτλ. Έχει ένα σαν τροχό που βάζει πάνω σόδα, δοντόκρεμα κτλ. Και το γυαλίζει. Ναι, παιδιά, έκανε δουλίτσα. Βέβαια, τώρα που είχα πάρει για τα αυτιά δεν έκανε δουλίτσα. Αλλά αυτό μου άρεσε. Και είχε 5-6 ευρώ, πολύ οικονομικά. Και δεν έχει αυτά τα μασελάκια με. Πώς το λέμε, τα χημικά και με αυτά. Δηλαδή, αυτό είναι σαν τροχός και απλά βάζει το δόκιμα και στο λευκένι, ας πούμε. Σαν αυτό είναι, δεν έχει κάτι βλαβερό, ας πούμε, που βλαβεύει και αυτά για τα δόντια. Είναι σούπερ. Λοιπόν, ένα κρεμοσάπονο από Lidl με μέλι και γάλα, πάρα πολύ ωραίο και αυτό και μεγάλη συσκευασία και πάρα πολύ οικονομικό, πολύ καλό. Ένα πολυπατικό από Lidl, το Maxi Trap, εντάξει, οκ, είναι σαν το Chips, σαν το Ariel και σαν και αυτά, αλλά μια χαρά κάνει το δίτσα και είναι και πιο οικονομικό, οπότε οκ, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, Ελνόρ, πολύ αγαπημένο, πάρα πολύ ωραίο. Για τα ρουχαλάκια, μάλλον πω, πάρα πολύ καλό. Είναι με την ορχιδέα αυτή η συσκευασία. Αυτά τα γιορτά πολύ λίγο, γιατί βάζω πολλά πιμπλίδια μικρά. Aromatics παπουτσάνης με βανίλια μαύρα σκάλι, φανταστική μυρωδιά, εξαιρετικό. Λοιπόν, ένα άβα με πράσινο μήλο και λευκό ξύδι, ωραίο και αυτό, πολύ καλό, αποτελεσματικό. Και αρέσουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα Lenor στην Παναρέα, δεν ξέρω τι άρωμα είναι, αλλά είναι φανταστικό, το είχα πάρει από Χαρμάνι, φανταστικό. Αυτή δεν την έχω τελειώσει. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ακόμα 3 πραγματάκια. Λοιπόν, ένα μανό από BioSev. Δεν μου άρεσε πολύ. Δεν είχε έρθει η απόδοση. Δεν στέγνωνε πολύ γρήγορα. Και παιδιά, δεν το έχω πολύ καιρό και έχει γίνει έτσι. Ένα χάλι. Στέγνωσε γρήγορα. Δεν ξέρω. Οπότε είναι μια επαγγελματική εταιρεία, οικονομικό ωστόσο, αλλά δεν τρελάθηκα. Η αγαπημένη μου κολόνια, η Flower Bomb, δυστυχώς μου τελείωσε, δυστυχώς δεν θα την ξαναπάρω αυθεντική γιατί είναι και πάρα πολύ ακριβή, αλλά ωστόσο είναι η πιο ωραία κολόνια για μένα, γλυκιά, λουλουδένια, φανταστική. Μυρίζεις από απόσταση. Πολύ καλογερινή, πολύ γλυκό ζουζένιο άρωμα. Αυτό. The end. Και τέλος μία κόλλα για βλεφαρίδες που είχα πάρει από eBay. Όχι. No. Μαύρη ήταν, δεν ήταν σταθερή, μου τζουρονόσουνα. Το μόνο που μου αρέσει και ίσως γι' αυτό την πειρατήσω, έχει τελειώσει βασικά. Μόνο για το πινελάκι ίσως την κρατήσω, γιατί βουρεύει το πινελάκι έτσι να το πλώνεις, οπότε μπορεί να παίρνω από άλλη κόλλα και να το πλώνω με το πινελάκι στις βλεφαρίδες. Λοιπόν, αυτά αγαπούλες μου, αυτά ήταν τα empties των τελευταίων μηνών, μάλλον του τελευταίου μήνα. Ελπίζω να σας άρεσαν.
Ας σας άρεσε, like και εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!